Καλημερίζω τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλή μεγάλη εβδομάδα και πραγματικό αγώνα σε όλους και σε όλους μας. Πολύ αέρα ακούω, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Λοιπόν, έξω. Κύριε Φίλη, θα ξεκινήσω με αυτή τη γενικευμένη παράνοια. Δηλαδή, από τη μία έχει στην Κίνα πάγωμα των εφοδιαστικών αλυσίδων εχμής και τεχνολογίας, ελαίω της νέας έξαρσης, αν είναι έτσι, της πανδημίας. Από την άλλη έχεις ό,τι γίνεται στην Ουκρανία. Τώρα ακούμε το Ιράν να απειλεί το Ισραήλ μην τυχόν και με πλήξεις. Οι Ρώσοι μιλάνε για προξενείο, μαθαίνουμε όμως ότι ήδη διπλωματικές αντιπροσωπείες έχουν χρόνια τώρα οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, που το ξέραμε στα κατεχόμενα. Γενικώς γίνεται το έλα να δεις, ακούει και το Κόσοβο να έχει θέμα. Πού οδηγούμαστε, τι κλίμα είναι αυτό? Όλα πάνε με βάση τη γενική τοποθέτηση και αξιολόγηση που είχαμε κάνει από τις αρχές του Φεβρουαρίου, για να μην πω από πέρσι. Αυτό το οποίο βρίσκομαστε είναι σε μια πλήρη διάρρηξη, όπως πολύ σωστά είπατε, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει να κάνει με τα lockdown τα οποία επιβλήθηκαν στον πλανήτη τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια, και πλέον έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία πρέπει να οδηγηθούμε ή οδηγούμαστε σε μια καινούρια, πώς να το πω, σε μια καινούρια παγκόσμια ισορροπία. Δηλαδή η πανδημία, η οικονομική κρίση πριν την πανδημία, αλλά και όλες αυτές οι γεωπολιτικές τριβές, τις οποίες πολύ σωστά αναγνώσατε, θα μας οδηγήσουν σε ένα νέο κόσμο, σε μια νέα ισορροπία. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στον τοκετό αυτής της καινούργιας ισορροπίας. Ελπίζουμε, όπως σωστά είπανε οι φίλες και οι φίλοι ακροατές σας, να μην γίνει αυτό μέσω ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος ή εμπάσχευτος μιας κατάστασης η οποία θα έχουμε χρήση έστω και τακτικών. Κοιτάξτε, αν είτε, λέμε και τη λέξη έστω πλέον, έτσι, τουλάχιστον εγώ. Αλλά όταν τα λένε οι ηγέτες μας, εμείς τι, δηλαδή, τι πρέπει να πούμε? Βάση ολτώση, να μην χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής καταστροφής. Αλλά είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ κοντά, ειδικά μετά το επεισόδιο με το Μόσχβα, με το καταδρομικό. Νομίζω πλέον ότι η πιθανότητα αυτή που είπε ο κύριος Ζελένσκι, ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί ο πλανήτης, δεν είναι μια πιθανότητα η οποία είναι απειροελάχιστη. Ίσα-ίσα η Ρωσία θα πρέπει και ο κύριος Πούτιν να καταδείξουν με εμφατικό τρόπο ότι είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το πεδίο της μάχης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά λέτε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει πλήρης αστάθεια. Στο νομισματικό τομέα καταλαβαίνετε πλέον ότι, αναλόγως με τις εξελίξεις στο ρούβλι, αναλόγως με το εάν και κατά πόσον οι Κινέζοι με τους Ρώσους θα αρχίσουν να συναλλάσσονται ενεργειακά με ρούβλι, με γουάν, αν θα γίνει σύνδεση με το χρυσό, και πώς θα πάνε και οι ασιατικές και οι αναδυόμενες αγορές και προς τα πού θα πάνε, θα καταδείξουν και τη νέα ισορροπία. Άρα καταλαβαίνουμε, νομίζω, για να κάνουμε την πρώτη τοποθέτηση, ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Η τέλεια αυτή καταιγίδα είναι πολύ, πολύ διάστατη, και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς θα το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας για το τουρκικό, για το ρωσικό προξενείο στη Βόρεια Κύπρο. Επιτρέψω να πω και αυτό, επειδή το θέσατε. Είναι γνωστό ότι έχουν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι. Αυτό όμως που επίσης είναι γνωστό είναι σε ό,τι αγγλικό σχέδιο υπήρχε τα τελευταίες δεκαετίες για να περάσει όπως επίλυση του Κυπριακού, η Ρωσία ήταν αυτή που το σταματούσε. Αυτό είναι προς αξιολόγηση για το πώς φερόμαστε απέναντι σε μια τόσο, πώς να το πω τώρα, μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε πόλεμο, οπότε θα κοιτάξει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα όπως αυτή τα εκλαμβάνει. Εμείς τι εξυπηρετούμε, έτσι όπως λειτουργούμε, είναι το ερώτημα. Μισό λεπτό. Πρώτον, αν αντιλαμβάνομαι καλά, για εσάς δεν έχει απομακρυνθεί το σενάριο χρήσης πυρηνικών? Έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί το σενάριο. Έχει αυξηθεί. Ο κύριος Πούτιν δεν θα μπορέσει να σταθεί εάν καταπιεί αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το οποίο έγινε με το καταδρομικό είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί κάποιος να πει ότι σίγουρα
έχουν βοηθήσει οι δυτικές δυνάμεις. Μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει ερώτημα το κατά πόσον ήταν πύραυλος αντιπλοϊκός. Εγώ θα πω, γιατί κοίταξα και κάποια sites και με κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει, και ρώσικα sites και έχω κοιτάξει, αλλά αναλύσεις δηλαδή, αλλά και με κάποια πολύ έμπειρων ανθρώπων στρατιωτικών που έχω συζητήσει, η περίπτωση να ήταν υποβρύχιο δεν έχει αποκλειστεί. Και αν ήταν υποβρύχιο, κοιτάξτε, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν νομίζω ότι θα έκαναν μια τέτοια κίνηση. Η Γεωργία δεν διαθέτει. Αυτό που μας μένει είναι η Τουρκία, και αν και κατά πόσον έχει μπει υποβρύχιο δυτικών στην Μαύρη Θάλασσα. Αν δείτε δε και τις φωτογραφίες αυτή τη στιγμή που έχουν βγει στη δημοσιότητα, δεν είμαι ειδικός, απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή η περίπτωση να έχει χτυπηθεί από αντιπλοϊκό πύραυλο ή να έχει χτυπηθεί ακόμα και από υποβρύχιο, νομίζω ότι συζητείται, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους. Έτσι, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό. Ναι. Σωστό. Άρα, ό,τι όμως και να έχει γίνει, είναι ένα μεγάλο τσαλάκωμα του πρεστής του ρωσικού ναυτικού, του πρεστής του Ρώσου Προέδρου, αλλά φυσικά έχει αφήσει και ένα κενό στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Και επίσης, κύριε Σαχίνη, εδώ είναι το άλλο. Το συζητάγαμε από την αρχή, ότι η πιθανότητα να χτυπήσουν στην Οδυσσό οι Ρώσοι ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, φίλε Γιώργο Σαχίνη, νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν Ουκρανία με το να έχει, να επεκτείνεται στη θάλασσα, διότι αντιλαμβάνονται ότι σε όποιο σενάριο έφρασης ειρήνης, αν πάρουμε το καλό σενάριο, θα υπάρξει, θα έχει μια ακτογραμμή η οποία θα είναι απολύτως εχθρική απέναντι στην ασφάλεια και στα ρωσικά συμφέροντα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο που έγινε από την περιοχή που απομένει στην ακτογραμμή της Ουκρανίας, νομίζω ότι σε στρατηγικό επίπεδο οδηγεί τους Ρώσους στο να επισπεύσουν ό,τι είναι να επισπεύσουν στην περιοχή της Οδυσσού. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, θα συνεχίσει και στα υπόλοιπα μέτωπα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το πρώτο. Όντως έχουν αναφερθεί επεισόδια στο κοσμοπέδιο μεταξύ Σέρβων, ή εκτιμάται ότι είναι Σέρβοι, εν πάση περιπτώσει, και των αλβανικών αστυνομικών δυνάμεων. Και φυσικά υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση η οποία υποβόσκει με το Ιράν. Έτσι, το οποίο το είχαμε εντοπίσει και το Βοσνία, και τα Βαλκάνια και το Ιράν το είχαμε εντοπίσει από την πρώτη μέρα όλης αυτής της κατάστασης. Ένα-ένα, γιατί θα σας κρατήσω σήμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το θέλετε, άρα εσείς βλέπετε περαιτέρω κλιμάκωση, και παρά τα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες ότι η Οδυσσός έχει βγει από το κάδρο, εσείς λέτε το ανάποδο. Ένα, δύο. Μετά από αυτό που έγινε, δηλαδή μόνο κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τη στρατηγική αξία της Οδυσσού θα την άφηνε απέξω. Μάλιστα. Yeah. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή αυτή τη στιγμή, και μένω λίγο στην Ουκρανία, μετά θα το ανοίξουμε πάλι. Το θέατρο των επιχειρήσεων φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί ανατολικά και ιδίως στην περιοχή της Μαριούπολης. Yeah. Εμφατικά. Στη Μαριούπολη θέλω να υπενθυμίσω, γιατί το ξεχνάμε, λέμε Μαριούπολη γενικώς. Είναι 100.000 και πλέον ελληνόφωνοι ή με ελληνική συνείδηση, θα το πω έτσι, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, σε αυτό το πεδίο τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για το όποιο ελληνικό στοιχείο της περιοχής, ένα, δύο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκεί που είναι το επίκεντρο του επικέντρου, είναι η περιοχή του Αζόφσταλ, εκεί που είναι η βιομηχανία. Και υπάρχει ένα ένθεν κακήθεν σενάριο για το τι συμβαίνει εκεί. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, πρώτον, νομίζω ότι, όπως γίνεται αντιληπτό, το θέμα της μάχης της Μαριούπολης έχει τελειώσει, υπό την έννοια ποιος έχει ανακτήσει, ποιος έχει ελέγξει την πόλη. Έτσι. Μένει μόνο, όπως είπατε, ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής χάλιβος, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε συζήτηση για τους Ρώσους εάν θα πρέπει να κάνουν πολεμική επιχείρηση, να πολεμήσουν, ας πούμε, στα υπόγεια που λένε ότι υπάρχουν εκεί υπόγειοι, τούνελ κτλ., είτε να το καταστρέψουν. Μέχρι το επεισόδιο του Μόσχβα φαινόταν ότι οι Ρώσοι πρόκειται να πολεμήσουν σώμα με σώμα, μέσω των Τσετσένων βέβαια και αυτοί.
έτσι, κατά βάση, για να βγάλουν έξω τους, τους υπερασπιστές, τους αζωφίτες κτλ. Μετά το Μόσχα φαίνεται ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν και βαρέες βόμβες, ειδικές για καταστροφή εργοστασιακών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι, μιλάμε από τη δεκαετία του 40 και του 50, έτσι, για να μπορέσουμε για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Άρα, επί της ουσίας η Μαριούπολη έχει περάσει στο ρωσικό έλεγχο. Μένει τότε η τελευταία πράξη του δράματος να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Αναφορικά για τους Έλληνες, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή αλλιώς πλέον βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Γιατί δεν είναι μόνο στη Μαριούπολη, είναι και στα χωριά γύρω από την ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης. Αυτός, η περιοχή αυτή, βρίσκεται πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, η ελληνική κοινότητα στην περιοχή αυτή έχει αλλάξει, να το πω έτσι, διοικητή. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως είναι η κατάσταση, με τους Ρώσους, υπό τους Ρώσους. Έτσι, είτε είναι οι δημοκρατίες του Ντονέτς και του Λουκάνσκ, είτε είναι ο ρωσικός στρατός. Άρα, εμείς πλέον, για να υποστηρίξουμε και για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των ομογενών μας στην ευρύτερη περιοχή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να συνεννοηθούμε με αυτούς που τους ελέγχουν. Έτσι δεν είναι, δεν λέω κάτι παράλογο. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεννοηθούμε κάπως με τη Ρωσία για το τι ακριβώς θα γίνει. Θα μου πείτε, μπορεί να αλλάξει η διοίκηση μετά, να νικήσουν οι Ουκρανοί κτλ. Οκ. Ούτε σε λίγο με τους Ουκρανούς έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις. Αλλά με τους Ρώσους που μας θεωρούν πλέον εχθρούς τους, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των ομογενών μας. Εκτός και αν θέλουμε να έχουμε μία νέα συνοικία στη Θεσσαλονίκη που θα λέγεται Νέα Μαριούπολη. Τι να πω τώρα για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε, να κρατήσουμε τουλάχιστον μία νουνεχή θέση και μία να είμαστε πιο νουνεχείς μάλλον, αναφορικά με τους ανθρώπους μας, για την χάρη της ασφάλειας και των ανθρώπων μας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό πάντα κύριο Φίλη. Θέλω να το ρωτήσω, επειδή υπενύχθηκε και ευθέως ότι τα Βαλκάνια μπορεί να είναι ένα νέο μέτωπο, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των αυτονομιστών του Κωσυφοπεδίου, δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, μου σημειώνει εδώ, μην τρελαθούμε, ναι, λέει, αλλά λέει και ο ΙΕ, και των Σέρβων, και στρέξουν και οι Αλβανοί προς βοήθεια του Κωσυφοπεδίου και οι Αλβανόφωνοι από τα Σκόπια και οι Δυτικοί υπέρ του Κωσυφοπεδίου, η Ελλάδα θα στείλει όπλα στο Κωσυφοπέδιο κόντρα στη Σερβία? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να πω ότι πολύ σωστό το ερώτημα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να σκεφτόμαστε τα συμφέροντά μας πέραν του Σαββατοκύριακου. Το πραγματικό που διδάσκουμε, η έννοια του leadership, να το πω έτσι, της ηγεσίας, σημαίνει ότι κοιτάς και ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή δεν κοιτάς το προφανές του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνει ένας που κάνει micromanagement, να το πω έτσι. Ο ηγέτης κοιτάει και τι θα γίνει σε 6 μήνες από τώρα και τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Δηλαδή ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο δεν είναι προφανές για τον περισσότερο κόσμο. Το μη προφανές λοιπόν για τον περισσότερο κόσμο, να το πω έτσι, στο θέμα της Ρωσίας είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς σε ρωσοτουρκικό, ρωσοελληνικό πόλεμο, ο οποίος θα συμβεί, θα μας σταματήσουν, αλλά θα μας σταματήσουν όπως οι Ρώσοι σταμάτησαν τους Αζέρους με τους Αρμένιους, αφού έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Και αν έχει υπάρξει αποτέλεσμα υπέρ των Ελλήνων, έχει καλώς. Αν έχει υπάρξει αποτέλεσμα υπέρ των Τούρκων, θα μιλάμε πάλι με το δεν συχνό. Οι Ρώσοι όμως, επειδή δεν τους συμφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα υπέρ των Τούρκων, θα επέμβουν υπέρ μας. Η εμπάς περιπτώσει δεν θα είναι αρνητική απέναντί μας, όταν οι άλλοι θα μας δίνουν την απόλυτη αλληλεγγύη τους μέσω της επόμενης σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από 2 μήνες. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Με τους Αλβανούς συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Κοιτάξτε το Κωσυφοπέδιο. Το Κωσυφοπέδιο. Η άποψή μου είναι, επειδή, κύριε μου για το φίλοι, συγκεκριμένο θέμα. Μισό λεπτό. Κύριε Σάχη, επειδή είναι αναγνωρισμένη, δεν είναι το Κωσυφοπέδιο, να τα λέμε. Όχι. Είναι, έτσι, είναι τα λεκουάλε ότι πάει να γίνει στην Ουκρανία. Είναι αποσχιστήσα περιοχή και πιο πριν. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι το μοσαϊκό και το παζλ δεν είναι απλό. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Ακριβώς αυτό λέω. Πάω να πω τώρα για την Αλβανία. Με τους Αλβανούς και με τον αλβανικό εθνικισμό, εμείς
έχουμε τεράστιο ζήτημα ασφαλείας, όπως πολύ απλά όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας, έτσι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Οι Αλβανοί ζητάνε τη μισή Ήπειρο, για να μην πω τίποτα άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί το τι θα κάνουμε με τους Αλβανούς. Έχω δηλώσει και έχω πει και έχω προτείνει εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν την ιστορία με την Ουκρανία, ότι εμείς πρέπει να υπογράψουμε αμυντική συμφωνία με τους Σέρβους. Εμείς θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το σχήμα Αθήνα, Βελιγράδι, Σόφια, Βουκουρέστη, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε στρατιωτικό επίπεδο. Και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε την αλβανική δυνητική απειλή με στρατιωτική συμμαχία με τη Σερβία, για να ξέρουν οι φίλοι Αλβανοί, δεν στρεφόμαστε εναντίον τους, να ξέρουμε όμως ότι αν αποφασίσουν να στραφούν εναντίον μας υπό οποιαδήποτε όρο και με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και εσωτερικής αποσταθεροποίησης, την ώρα προσπάθειας εσωτερικής αποσταθεροποίησης, την ώρα που θα αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο, θα υπάρξει κατάλληλη απάντηση. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, διότι το συμφέρον μας, θα σας το πω πολύ απλά, κύριε Σαχίνη, ξέρετε τι μας λέγανε οι Δυτικοί το 1950. Μας λέγανε τους Τούρκους, ή μάλλον όχι τους Τούρκους, τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, θα πρέπει χάρη της συμμαχικής ενότητος να μην τους έχουμε κοντά με τους κομμάκους της Βουλγαρίας. Γιατί? Για να μην υπάρξει, να μην αντιμετωπιστεί δυνητικός κίνδυνος από βοράν. Τι καταφέραμε εμείς οι άθλοι να κάνουμε λοιπόν? Για να μην είναι κοντά με τους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας, αφήσαμε τους μισούς κομμάκους να αισθάνονται Τούρκοι. Για να εξυπηρετήσουμε τα συμμαχικά μας συμφέροντα. Πολύ ωραία. Εμείς τι καταφέραμε με αυτό? Τι καταφέραμε? Σαφές. Καταφέραμε να έχουμε μία κατάσταση στην οποία τη μισή μουσουλμανική μειονότητα να την ελέγχει το προξενείο. Λέω ψέματα? Πάω στο ερώτημα του φίλου του Μιχάλη από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει. Το Ιράν, κύριε φίλη, κάνει προφανείς ασκήσεις και πολιτικής προστασίας και στρατιωτικές ασκήσεις. Εμφανίζονται δηλαδή να το παίζουν αποτρεπτικά. Μήπως περιμένουν κάτι? Θεωρώ, κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι αν και εφόσον προσπαθήσουν οι Δυτικοί να βάλουν στο κάδρο του ενεργειακού, της ενεργειακής εξίσωσης στο Ιράν, πέραν από ένα μεγαλύτερο σημείο που να του δώσουν ανταλλάγματα τα οποία το Ισραήλ δεν δέχεται, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια αντίδραση του Ισραήλ. Επίσης, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, για να μην ξεχνάμε. Το Ιράν έχει υπογράψει μια τεράστια συμφωνία, αφήνω τη Ρωσία, με την Κίνα πέρσι. Όπου στη συμφωνία αυτή, πέραν της ενεργειακής συνεργασίας, έχει να κάνει και με την παρουσία στρατιωτική της Κίνας στο Ιράν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει όταν θα αρχίσει να υπάρχει αυτή η στρατιωτική παρουσία, το παράθυρο ευκαιρίας για τους Ισραηλινούς μειώνεται, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελε το Ισραήλ να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα με την Κίνα. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε και τα δύο μαζί και αντιληφθούμε ότι πλέον η Κίνα είναι εμφανώς αντίθετη στις δυτικές, στα δυτικά κελεύσματα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη πιθανότητα, διότι οι Ισραηλοί το τελευταίο πράγμα που θα θέλουν να δουν είναι μέσω της Ουκρανικής κρίσης το Ιράν να γίνει συνομιλητής προνομιακός της Δύσης. Άρα είμαστε όσο κοντά μπορεί να είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, τηρουμένων των αλλαγιών και λαμβανωμένου αυτά που είπαμε υπόψη. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο φίλη. Συνεχίζει να εκτιμά ότι στο μεγάλο κάδρο η πραγματική αντιπαλότητα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα? Ακριβώς αυτό. Κατά βάση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα. Αυτό που έγινε με την Ρωσία επί της ουσίας ήταν να βάλει στο μαντρί οι Ηνωμένες Πολιτείες, να βάλουν στο μαντρί τη Δύση. Δηλαδή έπρεπε να κόψουν την ευρασιατική πολιτική της Γερμανίας μαχαίρι. Γιατί έπρεπε να το κόψουν μαχαίρι και όχι σταδιακά? Για να αποδυναμώσουν τη Γερμανία. Να την αναγκάσουν να κόψει την ενεργειακή της παρεδόση και ένωσή της με την Ρωσία, κάτι το οποίο φαινόταν ότι η κυρία Μέρκελ δεν συνενούσε σε αυτό. Άρα αμέσως μετά την πτώση και μπασουλές την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ, δεν είναι τυχαίο ότι η ιστορία εκτυλίχθηκε στο πρώτο τρίμηνο μετά την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ, έπρεπε λοιπόν η Γερμανία να παίρνει ενέργεια 4 φορές πιο ακριβή από ό,τι έπαιρνε, άρα λοιπόν να μειώσει
την, εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε ο εξαιρετικός κύριος Λαβρέτζος στη συζήτηση, επειδή την άκουσα πιο πριν. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία, προσπάθησαν οι Αμερικάνοι να το αποκόψουν από τη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ απλό, άμα το σκεφτεί κάποιος, ότι έγινε. Να τη βάλουν να πληρώνει και για εξοπλιστικά, τα οποία λοιπόν επίσης θα της μείωνε τα τεράστια της πλεονάσματα. Με άλλα λόγια, αυτό που έγινε στην Ουκρανία και γίνεται, το είχαμε πει πάλι από την πρώτη μέρα, κύριε Σαχίνη, αυτό. Για να μην βομβαρδίσουν οι Αμερικανοί τη Γερμανία, κατά Τσόρτσιλ, που πρέπει να τη βομβαρδίζει μία φορά τα 50 χρόνια, αφήσαν τους Ρώσους να βομβαρδίσουν την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Χρησιμοποιώ ακριβώς την ίδια πρόταση που χρησιμοποίησα και τότε. Και τώρα είναι ακόμα πιο εμφανές σε όσους θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, φυσικά. Δηλαδή, βάζουν τη Γερμανία στο Μαντρί, τη βάζουν να εξοπλιστεί υπό τον έλεγχο των ατοικών και με μείωση των πλεονασμάτων της και να παράξει πιο ακριβά. Αυτό λοιπόν που συνέβη επί της ουσίας δείχνει μια τεράστια, κατά την άποψή μου, υψηλή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, επαναλαμβάνω, από την πρώτη μέρα είχαμε πει ότι αυτός είναι ο μεγάλος στρατηγικός νικητής της περιοχής, διότι αυτό που δηλαδή μπορεί να καταφέρει να ελέγξει ξανά την Ευρώπη χωρίς να γίνει πανευρωπαϊκός πόλεμος. Βέβαια, κινδυνεύει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό μάλλον μπορεί να συμβεί, εάν δεχθούμε ότι η Ρωσία θα παίξει με τους όρους του παιχνιδιού τους οποίους έχουν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο κύριος Πούτιν αποφασίσει, όπως να το πω έτσι πολύ λαϊκά, όπως παίζεις τάβλη και χάνεις, να τραβήξει μια στο τάβλη, να το πετάξει στον αέρα, κάνοντας κάτι το οποίο δεν είναι υπολογισμένο και δεν είναι ελολογισμένο, τότε θα συζητήσουμε διαφορετικά. Αλλά για την ώρα, νομίζω ότι το παιχνίο ήταν ότι οι Αμερικανοί θα φύγουν, οι Αγγλοσάξονες να χτυπήσουν, εν πάση περιπτώσει στον 21ο αιώνα να χτυπήσουν, εν πάση περιπτώσει να ανταγωνιστούν με τους Κινέζους, αλλά με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Που ο καλύτερος δυνατός όρος είναι: κόβω την ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία και τα πολλά πολλά εμπορικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Και παίρνω τη Δύση να κοιτάξω στο μεγάλο παίγνιο πλέον, την επόμενη μέρα που είναι η Κίνα. Θεωρώντας βέβαια ότι θα τα έχω βρει με μια Ρωσία προφανώς με τα Πούτιν. Είναι τεράστιο το σχέδιο κατά την άποψή μου, μακροσκοπικά. Είναι επικίνδυνο. Έχει πολλές παραμέτρους, όπως καταλαβαίνετε, πελές μεταβλητές. Αλλά νομίζω ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Αμερικανοί. Εκτός και αν θεωρήσουμε κάποιος ότι έχουν τρελαθεί και στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον και θέλουν να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο μεταξύ τους. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η ανάλυση. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλημέρα στον κύριο Φίλη. Είχε πει στο παρελθόν ότι αν υπάρχει μια ελπίδα στον ευρωπαϊκό χώρο στρατιωτικά, είναι ο ρόλος της Γαλλίας. Τώρα με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας δεν τον ανησυχεί ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει? Πού ακούγεται, λέει, μετά από 80 χρόνια ενός δεύτερου παγκόσμιου πολέμου που προκάλεσε η Γερμανία και όπου ο όρος ειρήνευσης και σταθεροποίησης ήταν ακριβώς να μην επανεξοπλιστεί ποτέ, τώρα να επανεξοπλίζεται και να μην κουνιέται φύλλο? Ο φίλος σωστά το θέτει. Πρώτον, στην πολιτική και στη γεωπολιτική ποτέ μιλες ποτέ. Δηλαδή, να σκεφτεί ο φίλος και γενικά να σκεφτούμε ότι οι πιο στενοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ασία είναι η Ιαπωνία και στη Δύση είναι η Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί που σκατέστρεψαν με τους στρατηγικούς βομβαρδισμούς οι Αγγλοσάξονες στη Δύση και με ατομικές βόμβες στην Ανατολή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν, ξέρετε, ταμπού σε αυτά τα πράγματα. Ακολουθούν. Εμείς είμαστε ιδεολειπτικοί. Οι μεγάλες δυνάμεις όμως ακολουθούν πολιτικό ρεαλισμό. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, νομίζω όμως ότι απάντησα κιόλας με τον εξοπλιστικό. Ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Γιατί είναι έλεγχος μέσω του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών θα γίνει ο εξοπλισμός της. Δεν θα γίνει ανεξέλεγκτα. Κύριε Φίλη, για να απαντήσετε σε πολλά ερωτήματα που έχω εδώ, όσο μπορείτε. Ναι, λοιπόν, Θανάσης, καλημέρα σας. Ερώτημα. Μήπως η Ρωσία είναι μικρή ακόμη για τέτοια ανοίγματα σαν και αυτά που περιέγραψε ο κύριος Φίλης στο δυτικό κόσμο? Μήπως θα πρέπει να παραδεχτεί ότι έκανε ένα μεγάλο στρατηγικά λάθος με την εισβολή στην Ουκρανία? Κοιτάξτε να δείτε, στρατηγικό λάθος θα αποδειχθεί εάν έγινε εάν και εφόσον έχουμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Συμφωνώ απολύτως και το έχουμε πει ότι η Ρωσία σε οικονομικό επίπεδο, σε απόλυτους χρηματοοικονομικούς αριθμούς, είναι περίπου μια οικονομία τύπου Ιταλίας και Ισπανίας. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρή για να αντιμετωπίσει όλη τη Δύση.
Το στρατηγικό όμως πλεονέκτημά της είναι σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία έχει να κάνει με την πυραυλική τεχνολογία, την οποία οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί για κάποιους λόγους δεν επικεντρώθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Άρα λοιπόν ο κύριος Πούτιν νομίζω ότι θεωρεί ότι έχει με ένα παράθυρο ευκαιρίας λόγω του συγκεκριμένου, και προσέχω ακριβώς τι λέω, μιλάω για πυραυλικά συστήματα, δεν λέω για συμβατικές δυνάμεις, πυραυλικά συστήματα τα οποία μπορούν να σου δημιουργήσουν μεγάλη καταστροφικότητα και μη ανασχέσιμα. Αυτό το συζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα όταν δίδαξα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με ειδικότερους ημών, ειδικούς πάνω στην πυραυλική τεχνολογία, οι οποίοι το είπαν και δημοσίως, έτσι, σε διεθνές κοινό και φοιτητές. Έτσι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από τους δυτικούς αυτή τη στιγμή να ανασχέσουν πυραυλικά, συγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα των Ρώσων. Άρα λοιπόν, προφανώς, εάν μείνει η Ρωσία μόνη της, θα χάσει. Και η κρίση οδηγηθεί σε έναν πόλεμο φθοράς και ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Το έχουμε πει. Θα χάσει με τα πολλών επένων, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, η επιλογή του κυρίου Πούτιν θα είναι, εάν κρατήσει πολλή υπόθεση, να πάει και να αυξήσει τη συμμαχία του, να ενισχύσει μάλλον τη συμμαχία του με την Κίνα, αλλά εκεί αργά ή γρήγορα θα είναι ο κομπάρσος, ή να τελειώσει πολύ γρήγορα την όλη υπόθεση πλέον, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ είναι λοιπόν που ανησυχώ εγώ και επανέρχομαι στο αρχικό τοποθέτηση με το Μόσχα και το τι μπορεί να κάνει για να τελειώσει την υπόθεση πριν αναγκαστεί είτε μόνος του να χάσει από τη Δύση, είτε να αναγκαστεί να πάει πλήρως με τους Κινέζους, οπότε να πάρει το ρόλο κομπάρσου. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Φίλη. Είπατε, λέει κύριε Φίλη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βάλαν τη Γερμανία ξανά στο Μαντρί και διαμορφώνουν ουσιαστικά την πολιτική της. Εμείς είχαμε τα μνημόνια που διαμορφώναμε την πολιτική μας. Καταλάβατε πώς το λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν πώς παρεμβαίνουν στη Γερμανία τόσο απροκάλυπτα? Πώς τους κρατάνε τους Γερμανούς κατά τη γνώμη σας? Πρώτον και κύριον, το απροκάλυπτο ήταν, εγώ θα αφήσω αυτό, να θυμηθεί απλά τον κύριο Biden this μπροστά στον κύριο Scholz να λέει ότι δεν υπάρχει Nord Stream 2. Και ο κύριος Scholz να μην λέει τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρξε Έλληνας πρωθυπουργός μπροστά στην κυρία Μέρκελ να πει κάτι, κυρία Μέρκελ να μην απάντησε. Και ποτέ η κυρία Μέρκελ δεν είπε κάτι μπροστά σε Έλληνα πρωθυπουργό τόσο, πώς να το πω τώρα, υποτιμητικό, δηλαδή να δίνει εντολή στο κράτος μας να κάνει κάτι. Αυτό το είπε ο κύριος Biden μπροστά στον κύριο Σόλτς. Κρατάνε κάπου οι Αμερικανοί, πιστεύετε, τους Γερμανούς? Τους κρατάνε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι το ερώτημά του. Κοιτάξτε να δείτε, τους κρατάνε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο το κράτος αυτό, το γερμανικό, υπάρχει επειδή οι Δυτικοί θέλανε να υπάρξει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο μόνος λόγος που γλίτωσαν ήταν επειδή υπήρχε ο Σοβιετικός κίνδυνος. Οι Γάλλοι, να υπενθυμίσω, υπήρχαν γαλλικές προστάσεις που ζητούσαν τη στήρωση όλου του γερμανικού αντρικού πληθυσμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τους κρατάνε με συμφωνίες, τους κρατάνε με συνθήκες, υπάρχει τεράστια αμερικανική παρουσία και φυσικά υπάρχει και η πίεση της Γαλλίας, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οι Γάλλοι δεν αισθάνονται πολύ άνετα, όπως πολύ σας είπε ο προηγούμενος φίλος, με τον επαξιοπλισμό της Γερμανίας. Άρα λοιπόν, οι Γερμανοί έχουν και το συλλογικό υποσυνείδητο το τι βαραίνει, εν πάση περιπτώσει, τους παππούδες τους. Οπότε όλο αυτό μαζί νομίζω ότι δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να... δεν έχουν πολλά περιθώρια ελιγμών πλέον για το συγκεκριμένο θέμα. Φάνηκε, κύριε Σαχίνου μου, αυτό που λέμε, αυτό που λέγαμε πολλά χρόνια. Η Γερμανία είναι οικονομική υπερδύναμη, αλλά δεν είναι στρατιωτική και γεωπολιτική. Δεν μπορεί, δηλαδή φάνηκε ότι με την κατάρρευση της συμφωνίας τους με τους Ρώσους, έτσι, και αυτό που είχε κάνει ο κύριος Σρέντερ και η κυρία Μέρκελ, φάνηκε ότι έχουν και αυτοί πύληνα πόδια. Ότι δεν είναι αυτό αυτόφωτη. Πάω στο επόμενο ερώτημα. Μια ερώτηση για τον Πάντα, λέει, κυρώτα το κύριο Φίλη από το Γιάννη. Τι σημαίνει για τη γεωπολιτική ανάλυση μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε διαγράψει την έννοια προετοιμασία για πολεμική σύγκρουση στο εσωτερικό της και ιδιαίτερα με τις υφιστάμενες ηγεσίες της? Αρχικώς, ξέρετε κάτι, όταν ξυπνάς την ώρα που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές ηγεσίες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτό θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν εάν εξακολουθώ να το συλλέω, υπάρξει το καλό σενάριο, δηλαδή ο ψυχρός πόλεμος. Οπότε όλο το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σύστημα θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του, θέλοντας και μη.
Εάν όμως οδηγηθούμε σε ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις τώρα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το στρατιωτικό. Βλέπετε, οδηγούμαστε σε επισητιστική κρίση. Έχουμε επισητιστική κρίση. Επισητιστική κρίση δεν είναι μόνο να μην έχεις να φας. Είναι να μην μπορείς να αγοράσεις αυτά τα οποία θες για να φας, να μην μπορείς να πάρεις αυτά τα οποία κάνουν καλό στον οργανισμό σου για να φας και να υπάρχουν και ελλείψεις. Αυτό λέγεται επισητιστική κρίση. Δεν λέγεται βέβαια λοιμός, αλλά είναι το πρώτο στάδιο. Άρα είμαστε σε επισητιστική κρίση. Τα ενεργειακά δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Δηλαδή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους πληρώνουμε εμείς για να έρχονται εδώ και να μας προσβάλλανε 13 χρόνια συναπτά, να έχουν φτωχοποιήσει την Ελλάδα, να κάνουν τους δικούς μας εδώ πέρα το πολιτικό σύστημα επί της ουσίας να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όλοι αυτοί τι καταφέρανε, να έχουν 100% αποτυχία σε οποιοδήποτε προβλεπτικό μοντέλο έχουν αναπτύξει τα τελευταία 10-15 χρόνια για τις βασικές παραμέτρους ασφάλειας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, με τη Ρωσία δεν το συζητώ το τι έχει γίνει, έτσι. Για τα ενεργειακά, με την κοινή αγροτική πολιτική έτσι όπως την κάναμε, με το δεν πειράζει που βάζεις φωτοβολταϊκό στη Θεσσαλία, θα τα φας αυτά όταν θα έχεις επισητιστική κρίση, τρώγονται πολύ ωραία με αλάτι και πιπεράκι από πάνω. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλυσης της πραγματικότητας. Ή την ιδεολειψία τους την έχουν κάνει πραγματικότητα και προσπαθούν να μας την περάσουν, αλλά δεν βγαίνει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδυναμωθεί πλέον. Δηλαδή, αν χειροτερέψει η κατάσταση, ο καθένας θα τραβήξει το δικό του δρόμο ως κράτη, γιατί έχουμε εθνικά συμφέροντα. Όσο και αν θέλουν οι δικοί μας εδώ να τα παραγνωρίζουν, η Ελλάς έχει απαράγραπτα εθνικά συμφέροντα και η απειλή της δεν είναι ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία. Η απειλή της είναι η Τουρκία. Και με βάση αυτό και μόνο θα πρέπει να κάνουμε εξωτερική πολιτική. Μιας και το θίξατε λοιπόν, πάμε, αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο και μέσα από τα ερωτήματα των ακροατών. Ο φίλος ο Σταύρος λέει, μετά την ανακοίνωση για την λειτουργία προξενίου στα κατεχόμενα τους Ρώσους, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, κύριε φίλη, με δεδομένο ότι λειτουργούν διπλωματικές αποστολές επί δεκαετίες, να μην το ξεχνάμε αυτό, Ηνωμένου Βασιλείου και Αμερικανών. Άλλος φίλος, για να απαντήσετε μαζί, την ίδια ώρα η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων στο βόρειο Ιράκ από τα ξημερώματα και δεν κουνιέται φίλο. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον πρώτο φίλο, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί τα ξέρουμε. Ποιοι βοηθάγανε την Κύπρο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας όλα αυτά τα χρόνια? Ερώτηση, ωραίο να το πω έτσι, ποιοι? Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έτσι δεν είναι? Από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν, με την πολιτική μας τι κάνουμε? Έχεις έτσι που ούτως ή αλλιώς θα λειτουργούν τους Αμερικανούς και τους Άγγλους και θα έχεις τους Κινέζους και τους Ρώσους να σου δείχνουν τα C-130 όταν θα έρθει η ώρα για την επίλυση. Και με πώς θα πάει Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να συνδιαλλαγεί με Ρώσο όταν θα τους χρειαστούμε για το Κυπριακό? Ρωτάω εγώ. Ή δεν μας ενδιαφέρει το Κυπριακό γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της δημοκρατίας στην Ουκρανία? Για την εμπέδωση μάλλον της δημοκρατίας στην Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι όταν πήγε, μίλησε στην Κύπρο, μίλησε, μάλλον κόμπηκε σύνδεση. Και μετά μάλλον επειδή έφαγε έναν καλύμπρ στο Προεδρικό Μέγαρο δεν μπορούσε να επανασυνδεθεί. Γιατί να ξεφτιλιζόμαστε εμείς, κύριε Σαχίνη, κάθε φορά? Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χάνει τη χώρα του δεν βρήκε να πει σε αυτό το μικρό κράτος που είναι υποκατοχή και τον βοηθάει να πει μια καλή κουβέντα. Και εδώ θα μας λένε οι δικοί μας, θα τολμάνε να λένε οι δικοί μας ότι αυτό συμφέρει τα εθνικά συμφέροντα που κάνουμε. Τι θα μας πούνε όταν θα μας φέρουν το επόμενο Ανάν πλάν, σχέδιο Ανάν? Τι θα μας πούνε όταν θα δει στη Ρωσία να την βάζει περί άλλα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Θα πηγαίνουν να γλύφουμε τη Γαλλία? Αυτό είναι η εξωτερική μας πολιτική? Όταν ακριβώς οι Τούρκοι πάνε και βαράνε και δεν τρέχει κάστανο? Άρα λοιπόν, κύριε Σαχίνη, εγώ πραγματικά
λυπάμαι γιατί έχει χαθεί η λογική σε αυτή τη χώρα. Έχει, όχι στο λαό της. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχω συζητήσει και να έχει διαφορετική άποψη από το συγκεκριμένο θέμα. Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί με το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο κάνουν στη Ρωσία, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνανε. Απαράδεκτο και καταδικασταίο. Αλλά οι 140 χώρες, κύριε Σαχίνη, που τους καταδικάσανε, δεν στείλανε 140 χώρες όπλα. Δεν στείλανε. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά νόμιζα μέχρι αυτό το οποίο κάνουμε με την Ουκρανία ότι δεν έχουμε λογική. Πλέον είμαστε επικίνδυνοι για τον εαυτό μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, επειδή είπατε, ακούσατε τον κύριο Λαβρέτζο. Ο κύριος Λαβρέτζος είπε μια φράση κλειδί για μένα σήμερα, ότι η Τουρκία έχει ένα σοβαρό θέμα, σοβαρότατο ρευστότητας, έχει όμως πραγματική οικονομία που είναι έτοιμη να καλπάσει σαν αφινιασμένο άλογο αν έλυνε το ενεργειακό της, κυρίως είπε. Ακριβώς. Και γι' αυτό στρέφεται προς τα δω. Όπου εμείς βέβαια θυμηθήκαμε κάλλιο αργά παρά ποτέ τους υδρογανάνθρακες. Έχει ανοίξει λοιπόν όλη η κουβέντα και έχω παρακολουθήσει ότι εσείς τα τελευταία 24 ώρα επαναφέρατε, ενώ όλοι οι άλλοι είναι αλλού, σε άλλο μήκος κύματος, την άποψη ότι μπορεί πολύ γρήγορα να εκτραχυνθεί η κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παρά τα επιφαινόμενα. Τι επιφαινόμενα, όχι, δεν το λέω για εσάς τα επιφαινόμενα. 90 παραβιάσεις προχθές. Ή κάνω λάθος? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. 90 παραβιάσεις. Δηλαδή τέτοιο πράγμα έχουμε να δούμε από την εποχή μετά τα Ίμια, άμα θυμάστε. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί πλέον καταλαβαίνετε. Έχουμε τόσο πολύ. 90 παραβιάσεις. Αυτό είναι η προσέγγιση με την Τουρκία. Αυτό. Έτσι προσεγγιζόμαστε μεταξύ μας. Είμαι σίγουρος ότι προσεγγίζονται τα μαχητικά μας το ένα με το άλλο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι επουδενεί η Τουρκία. Αυτό είναι το άλλο επικίνδυνο που λέμε. Επουδενεί η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τη στρατηγική της λόγω του Ουκρανικού. Ίσα-ίσα η Τουρκία αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι με την ισχύ των όπλων μπορεί να αλλάξει τα σύνορα. De facto. Και μετά τι τους ενδιαφέρει? Δηλαδή και να τους βάλουν και οι Ρώσεις. Μας ενδιαφέρει εμάς αν να τους βάλουν και οι Ρώσεις. Δηλαδή βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους στο Κίεβο που τρολάρουν κιόλας για το Μόσχβα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Έχουν χάσει το 20% της χώρας τους και τρολάρουν τους Ρώσους για το Μόσχβα. Μάλιστα. Το ότι χάνουν τη χώρα τους και φέρονται σαν να είναι νικητές. Αυτό είναι το άλλο τρελό στα μίντια που υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σαχίνη, γιατί πραγματικά πείτε λοιπόν ότι γίνεται ελληνοτουρκικός πόλεμος, οι Τούρκοι παίρνουν τη Θράκη, τη μισή Ανατολική Μακεδονία και σταματάνε στην Καβάλα, δεν την καταφέρουν την Καβάλα. Εμείς έχουμε νικήσει τον πόλεμο. Οι Δυτικοί θα μιλάνε ότι νίκησαν οι Έλληνες. Επειδή κάνει tweet ο πρόεδρος της Ελλάδος, θα κάνει τότε ο πρωθυπουργός. Και εμείς θα αισθανόμαστε νικητές. Αυτή τη στιγμή επί του πεδίου διαλύεται η χώρα τους. Η Ρωσία έχει καταλάβει μια περιοχή που είναι περίπου όσο η Ελλάδα και οι άλλοι τρολάρουν που ρίξανε το Μόσχα. Και εμείς εδώ φερόμαστε σαν να νικάνε οι Ουκρανοί. Και μετά μιλάμε ότι η Δύση βοηθάει την Ουκρανία. Τι τη βοηθάει? Να μην πεθάνει πολύ. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε εμείς από τους δυτικούς έτσι όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους και το ξέρετε χρόνια τώρα ότι έχω μια πάρα πολύ δεκτική στάση απέναντι στον Αμερικανικό παράγοντα, αλλά ο Αμερικανικός παράγοντας θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαστε αποικία και έχουμε συμφέροντα. Τα συμφέροντά μας δεν μπορούμε χάρη του οποιοδήποτε κυρίου Ζελένσκι να τα διαλύσουμε. Και τα συμφέροντά μας λένε ότι ακολουθούμε τις ευρωατλαντικές δομές. Βοηθάμε να μεταφερθούν ό,τι εφόδια θέλουν οι Δυτικοί εκεί που θέλουν να τα πάνε, μέσω της Σούδας και ειδικά της Αλεξανδρούπολης. Αλλά διάολε, δεν μπορείς να είσαι εσύ σαν τον Πολωνό στο επίπεδο εχθρότητας με τους Ρώσους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι προς το συμφέρον σου. Τι να πω, δηλαδή, πώς να το πούμε δηλαδή διαφορετικά αυτό? Γιώργος Φίλης, θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Έχετε ευχές εδώ από πολύ κόσμο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Εύχομαι να αναστηθούμε μαζί με τον κύριο. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.